Αγίοι Πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, να ευχαριστήσουμε τον εορταζόμενο μόλις χθες Πατέρα Νεκτάριο, τον προϊστάμενο του Ιερού Τούτου Τεμένους, για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί μας έχει φέρει μεγάλη χαρά, όπως και ο Άγιος του, από την πρώτη στιγμή που ήρθε στον Ιερό Ναό της Αγίας Σκέπης και Αγίου Αλεξάνδρου Παπάγου, για την αγάπη Του για τους Αγίους, τρανή απόδειξη, το λείψανο του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, το οποίο έχει προτεθεί προς προσκύνηση, και επειδή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του οποίου τη Θεία Λειτουργία τελούμε αυτή τη στιγμή, μας θυμίζει στα υπέροχα συγγράμματά του, αυτός ο Μέγας των τριών Αγίων Ιεραρχών της Εκκλησίας μας, προστάτου δηλαδή των γραμμάτων, τίμησης Αγίου, μίμησης Αγίου. Θα είδατε ο καλός Σαμαρίτης, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μας δίνει και τα μέσα να θεραπεύσουμε κάθε ασθένεια ψυχής και σώματος. Μας δίνει 2 δινάρια και στο Εωθηνό Ευαγγέλιο, το οποίο βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου στην υπέροχη αγιογραφία, εκεί με τη θαυμαστή αλληλεία, μας θυμίζει πώς μπορούμε να γίνουμε τέκνα Θεού, παιδιά του Θεού δηλαδή, όλοι μας, να μας υιοθετήσει, να γίνουμε κατά χάρη παιδιά Του. Θα χρειαστούμε όμως, αγαπητοί μου, επειδή είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πολλή βοήθεια. Και αυτή τη βοήθεια δεν μπορεί να μας την προσφέρει οποιοδήποτε τυχαίως. Θα χρειαστούμε λοιπόν την Αποστολική Διαδοχή. Όπως είπε ο Κύριος στους πρώτους μαθητές Του, αυτούς τους απλούς αλλοιείς, με τη δύναμή Του, «Πορεθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και θα σας κάνω, θα σας κατασκευάσω την ψυχή σας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κι αν το σώμα σας λυγίζει, ανθρώπινο είναι, από κάποιους σκόλοπες», που λέει και ο Απόστολος των Εθνών. Εκεί λοιπόν, στη λίμνη Γενισαρέ, τη Γαλιλαία των Εθνών, θα σας κάνω λοιπόν αλλοιείς ανθρώπων. Τέτοιοι ήταν και από τους 70 οι Απόστολοι που γιορτάζουμε σήμερα, ο Λιμπάς Ροδίων, Έραστος, Σωσίπατρος, Τέρτιος και Κουάρτος, γνωστοί και στους πρώτους Αποστόλους. Αλλά στα μεθεπόμενα χρόνια, στην Αποστολική Διαδοχή, συναντάμε και τον Μήλο με γιώτα, επίσκοπο στα Σούσα, εκεί πέρα στην Περσία, γιατί θα ξέρετε ότι η Ορθοδοξία έχει οικουμενικό χαρακτήρα, απευθύνεται δηλαδή σε όλους τους λαούς, σε όλα τα φύλλα, μέχρι τη συντελείας. «Πορεθέντες μαθητεύσατε λοιπόν πάντα τα έθνη». Αυτός λοιπόν ο Άγιος, αφού θαυματούργησε ο επίσκοπος Σούσων, ο Μήλος, κατέληξε σε ένα πολύ σκληρό άρχοντα, ο οποίος τον εθανάτωσε με τη ρομφαία, και ξεψυχώντας ο Άγιος του, προέβλεψε και το θάνατό του. Το λείψανό του λοιπόν έλαβαν οι χριστιανοί και το έθαψαν, για να μην έχουμε αμφιβολίες για την ταφή και την καύση των νεκρών. Αυτή είναι η τάξη της Εκκλησίας μας, για να έρθουμε στα χρόνια του Αγίου Νεκταρίου. Ξέρουμε πάρα πολλά για τον Άγιο Νεκτάριο. Πολλά περισσότερα ξέρουμε για κάποιον ο οποίος κρύβεται στα ίδια χρόνια, εκεί στην Καπαδοκία. 6 χρόνια είναι η διαφορά τους. 4 χρόνια πριν γεννηθεί ο Άγιος Νεκτάριος εκεί στη Θράκη, στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνισμού δηλαδή, εκεί στην καρδιά της Καπαδοκίας γεννιέται μια μεγάλη καρδιά. Είναι ο μικρός Θεόδωρος, ο οποίος θα μείνει με τον αδερφό του από πολύ μικρός ορφανός. Αλλά ένα θαύμα το οποίο του συνέβη σε παιδική ηλικία και σώθηκε από βέβαιο πνιγμό, είχε σαν αποτέλεσμα να επιδιώξει στο υπόλοιπο της ζωής του να θέλει και αυτός να βοηθήσει τον συνάνθρωπο. Και κοιτάξτε τι έκανε. Ζήτησε να γίνει μοναχός.
Στάλθηκε στη συνέχεια στη Σμύρνη για να συμπληρώσει τις σπουδές του και στα 26 του χρόνια θα βρεθεί ως μοναχός Αρσένιος. Ενώ όμως επιζητούσε την ησυχία, δεν τη χάρηκε και πολύ, γιατί πάντοτε το έθνος το ελληνικό έχει ανάγκη από καλούς δασκάλους. Ο Μητροπολίτης λοιπόν τότε, Παΐσιος ο δεύτερος, προσέξτε το όνομα, Παΐσιος, τον χειροτώνησε διάκονο και τον έστειλε εκεί στα Φάρασα να μάθει γράμματα στα παιδάκια, και στο 30ο έτος του χειροτονήθηκε και πρεσβύτερος, αρχιμανδρίτης και πνευματικός. Με την άφθονη Θεία Χάρη λοιπόν που τον έλουσε, δεν κράτησε όλο αυτό το τάλαντο, το πλουσιότατο για τον εαυτό του. Παρακοίταξε να θεραπεύει μέχρι σήμερα, εύκολο είναι, θα σας πω στο τέλος, την ψυχή και το σώμα του καθενός μας, ειδικά όσων έχουν μεγάλο πόνο. Από την πολύ λοιπόν αγάπη στο Θεό και στον πλησίον, όπου έβλεπε πόνο και καταπίεση από τον αλόθρισκο, η αγάπη τον έφερνε έξω εαυτού, αλλά και έξω από τον τόπο του, και αγκάλιαζε και τον τριγύρω τόπο, θεραπεύοντας αδιάκριτα τον ανθρώπινο πόνο όπου το συναντούσε, ακόμα και στους αλόθρισκους. Αναρρύθμιτα είναι μάλιστα τα θαύματα τα οποία έχει επιτελέσει ο Άγιος και τα οποία έχει διασώσει το πνευματικό του παιδί, ο πολύ γνωστός μας πατήρ Παΐσιος. Και μάλιστα θαυματουργούσε ακόμα και κατά την ανάγνωση του Αγίου Ευαγγελίου τυφλούς, βοβούς, χολούς, παραλυτικούς, δαιμονιζόμενους. Πολλοί λοιπόν χριστιανοί αλλά και αλόθρισκοι είχαν θεραπευτεί παίρνοντας μόνο και μόνο χώμα από το κελί του απ' έξω. Χρήματα φυσικά δεν δεχόταν ποτέ, λέγοντας «η πίστη μας δεν πουλιέται». Αιματηρούς όμως αγώνες κατέβαλε, και εδώ θέλω να προσέξετε, γιατί πάντοτε η Ορθοδοξία είναι υποδιωγμών, για να διατηρήσει τους χριστιανούς Ορθοδόξους, τους συμπατριώτες τους στην πίστη, μην κλονιστούν και αλλαξοπιστήσουν στις χαλεπές εκείνες μέρες και εποχές, από τις πολλές και διάφορες καταπιέσεις που δεχόντουσαν, αλλά και από κάποιους προβατόσχημους δυτικούς προτεστάντες που προσπαθούσαν και τότε και σήμερα να ποιμάνουν την πίμνη του Χριστού. Και το κελί του μικρό, απέριτο, μέσα στον κόσμο, αλλά συγχρόνως κατόρθωνε να ζει και εκτός κόσμου. Και δύο μέρες τη βδομάδα, τις γνωστές της νηστείας, έμενε και έγκλειστο στο κελί του προσευχόμενος για ώρες, γονατιστός στο Θεό για το λαό του. Και η μεγάλη ευαισθησία του βέβαια δεν άντεχε κανένα κακό, ούτε στην πλάση, ούτε καν στα ζώα. Και γι' αυτό και δεν είχε ανέβει ποτέ του σε υποζύγιο, βαδίζοντας μάλιστα και χωρίς υποδήματα. Δεν κάθισε ποτέ του επάνω σε ζώο λέγοντας «με πολύ ταπείνωση, εγώ που είμαι χειρότερος και από αυτό, πώς να καθίσω επάνω». Για να κρύψει όμως τις αρετές του από τα μάτια των ανθρώπων και να αποφεύγει έτσι τους πολλούς επένους, παρουσιαζότανε σκληρός, θυμώδης, οξύθυμος, και ειδικά τις γυναίκες τις απόπαιρνε, που από πολύ αγάπη και ευλάβεια πλησίαζαν να του προσφέρουν κάτι από την καρδιά τους, λέγοντάς τους «αν ήθελα να με υπηρετούν θα έκανα άλλες επιλογές». Και όταν ύψωνε τα χέρια να παρακαλέσει στο Θεό, φώναζε «Θεέ μου, εμείς θέλουμε τη βοήθειά Σου». Με αποτέλεσμα ο Κύριος μας να τον ακούει πάντοτε, και λέγανε μάλιστα χαρακτηριστικά αυτοί οι ευλογημένοι μικρασιάτες όταν ήρθαν εδώ στην Ελλάδα με τα γεγονότα της καταστροφής: «Στην πατρίδα μας γιατρό δεν ξέραμε. Είχαμε τον Άγιο που έχουμε το λείψανό του εδώ δίπλα μας, τον Άγιο Αρσένιο. Εδώ στην Ελλάδα μάθαμε από γιατρούς». Είχε και χάρισμα προορατικό και είχε πληροφορηθεί από το Θεό ότι θα φεύγανε. Θα φεύγανε από εκείνες τις πατρίδες, από τα ματωμένα χώματα, για την Ελλάδα με βίαιο τρόπο στις 14 Αυγούστου με την ανταλλαγή. Ακόμα και το θάνατό του προέβλεψε
ότι θα γίνει σε ένα νησί. Και έτσι τρεις μέρες πριν από την εκδημία του, είδε και την Παναγία, η οποία τον αγκάλιασε, θα δείτε παρακάτω και ένα θαύμα, και τον περιτριγύρισε νοερά στο Άγιο Όρος, στις Ιερές Μητροπόλεις και Ναούς, που τόσο πολύ επιθυμούσε να δει, αλλά δεν είχε αξιωθεί, και τον πληροφόρησε ότι σε τρεις μέρες θα παρουσιαστεί στον Κύριο, που τόσο πολύ αγάπησε. Και έτσι αναπαύθηκε σαν σήμερα, εν Κυρίω, στις 10 Νοεμβρίου του 1924, κοντά δηλαδή με τον Άγιο Νεκτάριο, εκεί στην Κέρκυρα. Τα λείψανά του μετέφερε ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος φρόντισε επαξίως να μην χειρέψει το ρασάκι, όπως έλεγε, στην Κόνιτσα, και το 70 εκεί στο γνωστό μοναστήρι στη Σουρωτή. Η Εκκλησία μας βέβαια τον αγιοκατάταξε πολύ σύντομα, και αμέτρητα τα θαύματα τα οποία οφείλονται στο μεγάλο αυτό Άγιο, όχι μόνο εν ζωή όταν ήταν, αλλά πολλά περισσότερα και μετά την κοίμησή του. Να σας διαβάσω όχι θαύματα, σε ποιες περιπτώσεις επενέβαινε. Παραλύσεως, λέπρας, τύφλας, στηρότητος, κοφαλάλων, δαιμονιζομένων. Ο ίδιος μάλιστα κάποια μέρα μετά από τη Θεία Λειτουργία έπεσε σε μια χαράδρα 50 μέτρων ύψους. Έμεινε για ώρα ακίνητος, όχι γιατί είχε χτυπήσει, αλλά από μεγάλη συγκίνηση, την οποία προσπαθώ να σας μεταφέρω, όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, γιατί την ώρα που έπεφτε, ένιωσε να τον παίρνει στην αγκαλιά της μια γυναίκα. Καταλαβαίνετε ποια ήταν αυτή. Την οποία πήγε να προσκυνήσει ξανά στο Ξοκλήσι, στην Παναγία. Άλλοτε πάλι ένα Τούρκο κράτησε μια εβδομάδα, βάζοντάς το, όπως έλεγε, κάνωνα, έτσι το λέγανε οι παλιοί, γιατί τόλμησε να πειράξει τα βακούφια. Και αφού έβαλε αγιασμό επάνω στο αγαρινού το κεφάλι και τον επανέφερε στην πρώτη του θέση, του είπε με έντονο τρόπο, «Άλλη φορά, όταν βλέπεις τα βακούφια, να τα προσκυνάς από μακριά και να μην πλησιάζεις». Και τυφλή μουσουλμάνα έκανε καλά, και άλλη που είχε αγγυλωθεί το χέρι της, αλλά και μάγους, Τούρκους, οι οποίοι διανοήθηκαν να πάνε να τον πειράξουν, αντιμετώπισε με τρόπο υπερφυσικό, λέγοντάς τους απλά-απλά, «Περιμένετε εκεί». Και πήγε σε διπλανό δωμάτιο. Την ώρα λοιπόν που προσπαθήσαν οι Τούρκοι μάγοι να σηκωθούν, είδαν ότι δεν μπορούσαν. Και μόνο με ένα νεύμα που τους έκανε, τους άφησε να πάνε, και ζητώντας αυτή συγγνώμη, έφυγαν τρέχοντας. Άλλος νεαρός είχε τρελαθεί από έρωτα και τον αποκατέστησε, και στη συνέχεια παντρεύτηκε και έκανε και οικογένεια. Άλλοτε πάλι ληστές Τούρκοι έκλεψαν ιερά σκεύη της Εκκλησίας, και ατάραχος ο Άγιος Αρσένιος τους είπε, μόνοι τους θα τα φέρουν πίσω. Τους έφερε τέτοια εμπόδια, ώστε αναγκαστήκανε τρέχοντας να επιστρέψουν τα κλοπημαία. Και με ανάλογο τρόπο αντιμετώπιζε όλα τα προβλήματα εκεί, στο δύσκολο αυτό τόπο, στα δύσκολα χρόνια. Έχει γράψει λοιπόν ο Άγιος Αρσένιος και ένα κατάλογο. Επειδή ήταν, είπαμε, άνθρωπος της προσευχής, τι σημαίνει προσευχή? Αντί να παίρνουμε τηλέφωνα και να πληρώνουμε άσκοπα χρήματα για άσκοπους λόγους, για σκεφτείτε τι όφελος θα ήταν να μιλάμε με τον ίδιο το Θεό, να προσευχηθούμε και να του πούμε τι, «Θεέ μου, σε παρακαλώ πολύ», όπως έκανε ο Άγιος Αρσένιος. Είχε μετατρέψει λοιπόν τους ψαλμούς του Δαβίδ, ένα λεπτό κάνει ο καθένας να το διαβάσετε, παραπάνω δεν είναι. Και είχε μετατρέψει λοιπόν κάθε έναν από αυτούς τους ψαλμούς, όπως μας διέσωσε ο πατήρ Παΐσιος, υπάρχουν αυτά παντού, θα τα βρείτε και δωρεάν, ψαλμούς για το Θεό, να τον ευχαριστήσουμε, να κάνει υπομονή και να είναι ανεκτικός για τις αμαρτίες μας. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο κλαίμε εμείς οι ιερείς όταν είναι να βγούμε στα Άγια και ακούμε τον Πατέρα Νεκτάριο να λέει τον πολύ γνωστό ψαλμό μετανοίας και για μεγάλες καταστροφές, «Ελέησον με ο Θεός».
για τον άνθρωπο, αλλά και για τους δαίμονες, οι οποίοι θέλουν το κακό μας, για την οικογένεια, για την εργασία, για την υγεία ψυχής και σώματος. Και θέλω να φύγετε με μια καλή αγωνία, όπως τα έλεγε και το βαπτιστήρι του, πατήρ Παΐσιο. Είδατε στο Ιωθινό Ευαγγέλιο ότι ο Κύριος μας ζήτησε με το σώμα το οποίο θα έχουμε όλοι μας, άφθαρτο, μετά τη Δευτέρα Παρουσία, των θυρών και κλεισμένων εισήλθε, έτσι θα είναι το σώμα ολωνών μας. Ζήτησε λοιπόν να του δώσουν φαγητό για να καταλάβουν ότι έχει και σώμα, δεν είναι φάντασμα. Και του προσφέρθηκε λοιπόν ένα κομμάτι, ένα μέρος λέει, από ψητό ψάρι, όπου του ηχθείος. Το ότι είμαστε όλοι ψάρια και ότι κολυμπάμε σε πολύ βαθιά νερά και σε πολλές τρικυμίες, το ξέρουμε. Το ξέρουν και οι Αγίοι μας. Έχουμε λοιπόν πρώτο μεσίτη τον Κύριό μας, ο οποίος μας έστειλε με την αποστολική διαδοχή τους ιερείς, τους αρχιερείς. Η καλή αγωνία που θέλω να σας εμβάλλω φεύγοντας είναι γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που θα γίνει και η Αγρυπνία το βράδυ της Τετάρτης εδώ, ερμηνεύοντας αυτό το σημείο, μας λέει «Προσέξτε, χριστιανοί Ορθόδοξοι, μέρος οπτού ηχθείος, δεν θα σωθούμε όλοι. Αν, αγαπητοί μου, δεν προσπαθήσουμε, όπως λέει και ο άλλος μεγάλος ερμηνευτής, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας τους ψαλμούς, το καταδύναμη. Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Και εκεί που δεν θέλουμε, για διάφορους λόγους, δεν θα ανοίξω το θέμα, ή δεν μπορούμε, εκεί να ταπεινωνόμαστε, λένε οι Άγιοι, και το υπόλοιπο να είσαστε βέβαιοι, δεν θα μας το στερήσει ο Θεός. Έχουμε λοιπόν μεσίτη, τον Κύριό μας, αλλά έχουμε και δεύτερους μεσίτες, τους Αγίους. Σας παρακαλώ πολύ, μη φύγετε, να πάρετε τη χάρη από τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου και, όπως λέει και ο Άγιος Νεκτάριος, να τη μεταδώσετε ασπαζόμενοι τα αγαπητά σας πρόσωπα.